χτύπησε την πόρτα. Έρχεται το πρωί να μας πει η δουλειά. Και εμείς. Τι θα ανοίξαμε. Και την ανοίξαμε. Και τη συμπαθήσαμε. Εμείς έχουμε ασφαλιστικό γραφείο. Και βάλουμε μια αγγελία για μια γραμματέα. Θα τη διάβασε, λέτε, η τσούλα, η πρόσφυγη. Και τσού, ένα πρωί, εκεί που είμαστε με τον άντρα μας στο γραφείο μας, μας κουβαλήθηκε, σεμνή και φοβισμένη. Που να σπάγει το ποδάρι της και να μην τύχε να τη γνωρίσω. Γιατί εκείνο το πρωί έτυχε να είμαι κι εγώ από την παραστική για μια δουλειά. Και μόλις την είδα έτσι, ανασυγκινήθηκα και λυπήθηκα. Και λέω στον άντρα μου, πάρτε βρε Στέφανε, πάρτε δε την υπάρξε. Φαίνεται καλό κορίτσι. Πάρτε βρε ορφανή είναι, γραμματέα δεν ζητούσες. Βρε πάρτε και δεν είναι ψυχικό, δεν τη βλέπεις πως είναι. Πάρτε γιατί αν δεν την πάρεις στον δρόμο το κακό θα καταλήξει. Δεν το ξέρεις. Και εμείς θα το κατασπάρω την ψυχή σου και στη συνείδησή σου. Και έτσι τον έξι και την πήρα. Που να την έσω να... Που να την έσω να ανοίξω το στόμα μου εγώ, εγώ. Με τις φιλανθρωπίες και με την καλή μου την καρδιά. Και την προσέλαβε. Και πρώτα πρώτα της δώσαμε και έφαγε. Και σκυλώθηκε το κορί στα πόδια της. Και είδε το χρώμα στα μαγουλά της. Και της πιάσαμε και διαμέρες. Δεν πάνε και χωλάει. Λιγάκι υπόγειο βέβαια, αλλά τι να γίνει. Καταρχήν και δύσκολο. Και εγώ, εγώ ήμουν αυτή που του έλεγα. Πάρε τη Στέφανε να σε βγάλει τα πούτσια της προκοπής. Ναι, από πέρα είναι, δεν είναι. Και φορά εγώ να τον έβαλε και τη σπίρα. Και παπούτσια και ρούχα. Και φλιτσά και προμήθευσα εγώ και πιάτα και κοκκίνια. Όλο, όλο το νοικοκυριό της το έκανα σιγά σιγά. Και εγώ, εγώ σαν κόρη μου κυνήγα καλέ, σαν κόρη μου! Γιατί εγώ είχα δυο αγόρια. Το έχω κάνει μόνο με την αγόρια. Σαν κόρη μου κυνήγα. Σαν κόρη μου. Αχ, που να ξέρα. Που να ξέρα τι με περίμενε την καψέρι, που να ξέρα. Παρακολούθω το να δούμε που πάει και τι κάνει.
μανιστοτενίας. Τότε ήταν που αναντρίβεσαι για τα καλά. Με έκανα να με βάζανε, με έκανα να με τεβάζανε. Γι' αυτή η τσούλα, αυτή η πρώτη, γιατί... Αχ, αυτή, το οποίο της πάνε και γούνα. Δεν της έφερε το παντό της κυρίας, ήθελε και γούνα. Και αυτός ο βλάχος, ο άνδρας της διαπήρε. Και ήταν έτοιμο να της πάνε και αυτοκίνητο. Αλλά το παζάρι ήταν αυτό το κομμάτι ακριβό. Αχ, ουράνια είπα. Ουράνια, δε θες να καταστραφεί μια ανοιχτή το έργο μιας ολόκληρης ζωής, πρέπει να επέμβεις και να πνοβώνω. Και αντέθρασε, κυρί μου. Μάλιστα, αντέθρασα. Μάλιστα τα παιδιά μου, τον Τάκη και τον Χάρη και τους είπα. Τον και το παιδιά μου, όλα τους τα είπα. Ο πατέρας τους λέω, πάλι μας πετάξει στον δρόμο για μια τσούρα, για μια πράγμα. Αυτό και εμείς πρέπει να κλείσουμε τα δόντια. Όχι μόνο με λόγια, αλλά και με έργα. Και συμφώνησαν τα παλικάρια και πήρανε δύο σφυλιάρια αυτοί για ένα καλώδιο εδώ και καθίσαμε και περιμένουμε την επιστροφή του Ασώτου. Μόλις που λέτε μπήκε μέσα ο προγραμμένος. Πέσαμε πάνω του και τον κάναμε ταλάτιου. Τον ταράξαμε στο ξύλο. Σπάραζε και τους εγωγήθηκε. Τρεις μήνες έπειτα τον ζωγόνιο. Διότι ο Στέφανος ήταν ξετρελαμένος μαζί μας. Τόσο που αναγκαστήκανε εγώ και τα παιδιά μου να τον σπάσουμε άλλες προσφορές και να μιλήσουμε για αυτή την παραμόρφωση στο προσώπου. Μόνο έτσι παραλέγει το χωρίσανε και από εκεί και ύστερα σε υπασκήνιση ήρεμα και ευτυχισμένα. Στον ίσιο δρόμο.